Με τη χάρη του Θεού μας, αδερφοί μου, και δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Αθανασίου και Κυρίλλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, τον οποίον τη μνήμη έχουμε και εορτάζουμε, και πάνω από όλους τους Αγίους πρεσβείε της Υπεραγίας Θεοτόκου, μας αξίωσε ο Θεός μας και εορτάσαμε τη γέννησή Του, και μετά από την γέννηση φτάσαμε στα Άγια Θεοφάνεια του Κυρίου μας και στο νέο έτος, το οποίο εύχομαι ολόψυχα να μας αξιώσει ο Θεός να το περάσουμε αγιασμένο και ευλογημένο με έργα αρετής και ευάρεστα ενώπιον του Θεού μας. Όσοι ηξιώθητε και είχαμε την πρώτη του έτους την αγρυπνία μες των Άγιων στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, είχαμε λάβει ως σύνθημα ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο έχουμε εμείς οι άνθρωποι και μας βασανίζει, και είπαμε αυτό το σημείο να το διώξουμε, να μην το έχουμε. Το γεγονός αυτό και το σημείο το οποίο απασχολεί τον κάθε έναν είναι εκείνο το κατηραμένο το εγώ. Εγώ. Και εξ αυτού ο εγωισμός, και εξ αυτού η υπερηφάνεια, και εξ αυτού η κόλαση. Και είπαμε ότι ο σύνθημά μας των παρόντα χρόνων, όσες κουβέντες και αν έχουμε στη ζωή μας ή συζητήσεις με τον συνάδελφό μας, είτε με τον αδελφό μας, είτε με την οικογένειά μας, να φύγει αυτό το κατηραμένο εγώ. Διότι όταν είναι αυτό, προέρχονται πολλά κακά. Μέσα σε εκείνο το εγώ, στον εγωισμό, στην ίηση, στην υπερηφάνεια, φεύγει η χάρη του Θεού. Διότι η μεγαλύτερα αμαρτία την οποία ο Θεός μισεί στον κόσμο τούτο είναι αυτό που προέρχεται από εκείνο το εγώ. Όταν ο Άγιος Αντώνιος, του οποίου είχαμε σήμερα την μνήμη και εορτάσαμε τη μνήμη του, και εκείνος ο Άγιος ομιλούσε με τους διαβόλους, που σήμερα δυστυχώς οι άνθρωποι απαξιούν να γνωρίζουν ότι υπάρχει δαίμονας. Δεν θέλουν καν να ακούσουν το όνομα δαίμονας, διάβολος, σατανάς, και δι' αυτόν τον λόγο ο διάβολος εργάζεται ελευθέρως και ποιεί το έργο του εις το ακέραιο. Ο Άγιος Αντώνιος επάλευε με τους διαβόλους, και όχι απλώς επάλευε εναντίον των, όπως παλεύουμε και εμείς σήμερα. Ο καθένας από εμάς έχει μία μάχη την οποία επιτελεί καθεκάστη την ημέρα εναντίον του διαβόλου, και ώραν και ημέραν και νύχταν. Ο Άγιος Αντώνιος όχι απλώς πολεμούσε τον σατανά, αλλά έβλεπε τον σατανά. Τον έβλεπε, δεν μπορούσε ο διάβολος να κρυφθεί από τον Άγιο. Ενώ εμείς γεμάτοι από αμαρτίες δεν μπορούμε να τον δούμε, απλώς τον ακούμε. Ο Άγιος Αντώνιος όχι απλώς τον άκουε, αλλά τον έβλεπε, και όχι τον έβλεπε, επάλευε εναντίον του. Και έχουμε τις μαρτυρίες τις οποίες διέσωσε η Εκκλησία μας, μέχρι του σημείου όπου ήρθε ο διάβολος και
έχουν συζήτηση φοβερά με τον Άγιον Αντώνιο. Του λέει ο Άγιος Αντώνιος, δεν φοβάσαι, του λέγει, που νηστεύω και έρχεσαι, του λέγει, να επιτίθεσαι εναντίον μου. Η απάντηση του διαβόλου ποια ήταν? Του λέγει, εγώ δεν τρώω καθόλου, του λέει. Δεν φοβάσαι, του λέγει, που προσεύχομαι. Απάντηση του διαβόλου, εγώ δεν σε αφήνω να προσευχηθείς. Δεν φοβάσαι, του λέγει, που ξενυχτώ και κάνω ακρυπνίες. Απάντηση του διαβόλου, εγώ δεν κοιμούμαι καθόλου, του λέει. Τέλος όμως ο Άγιος Αντώνιος του επέταξε όχι απλώς ακόντιον και βέλος, αλλά εάν πάρουμε από τα σημερινά γεγονότα τα οποία υπάρχουν στην πολεμική τέχνη, του επέταξε ατομική βόμβα μεγατόνων εναντίον του. Του λέγει, δεν φοβάσαι που ταπεινώναμε? Τη στιγμή εκείνη ο διάβολος μόλις είδωσε τη λέξη αυτή, έγινε το καπνός και έφυγε. Δεν μπορούσε να αντιτάξει εις τον Άγιον Αντώνιον τίποτε. Αυτή είναι η τέχνη του πολέμου κατά την Αγία Γραφή. Όταν οι μαχητές των μαχών τούτων και των αιμάτων τα οποία έχει ο παρόν κόσμος σπουδάζουν για να έχουν την πολεμική τέχνη στα χέρια των για να νικούν τον αντίπαλο, οι χριστιανοί δυστυχώς, οι οποίοι δεν θέλουν να γνωρίσουν ότι υπάρχει αντίπαλος εχθρός, νομίζουν ότι στον κόσμο τούτο είμαστε μόνοι μας και προχωρούμε και δεν έχουμε τίποτε κανέναν προορισμό, είναι μόνο να τρώγουμε, να πίνουμε, να γλεντούμε, να κάνουμε περιουσίες, να κάνουμε χρήματα, να αγωνιζόμαστε δια των παρόντα κόσμων, των μάταιων. Ο κόσμος αυτός ο οποίος δεν γνωρίζει τι θα επί πόλεμος αόρατος, δεν ξέρει και το μυστικό πως να νικήσει αυτόν τον κακόν, τον κακούργο, τον αντίπαλο, τον εχθρόν του Θεού και των ανθρώπων. Διότι ο διάβολος δεν εχθρεύεται μόνο το κτίσμα του Θεού, και αυτόν τον Θεό εχθρεύεται. Εχθρεύεται τον Θεό και εχθρεύεται και τους στρατιώτας του Θεού, τους πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι αγωνίζονται για να κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Αφού όμως δεν γνωρίζουν να διαβάσουν το μυστικό της τέχνης του πολέμου, δεν γνωρίζουν και πώς να πολεμήσουν τον εχθρό. Ο μεγαλύτερος πόλεμος, ο οποίος διεξάγεται με τον αντίπαλο και ο οποίος δεν νικέται εύκολα, υπάρχει ένα μυστικό. Αυτό το μυστικό είναι εκείνο το οποίο λέγουμε ταπείνωσης. Να φύγει δηλαδή αυτό το εγώ από τη ζωή μας, να μην υπάρχει καθόλου. Όταν συζητάς, όταν συνδιαλέγεσαι, όταν ομιλείς, όταν βρίσκεσαι οπουδήποτε εις αυτόν τον κόσμο και έχεις απέναντί σου κάποιον, μην αναφέρεις ποτέ τη λέξη εγώ. Τότε ο Θεός θα σε βοηθήσει, θα σε φυλάξει, θα σε σκεπάσει ο Θεός. Διότι οι πόλεμοι, οι έρηδες, οι καυγάδες, οι τσακωμοί, τα διαζύγια και τόσα και τόσα άλλα τα οποία γίνονται, δεν έχουν τίποτε άλλο ως βάση. Είναι μόνο αυτήν τη λέξη, το εγώ. Γιατί γίνονται οι πόλεμοι, αδελφοί μου? Γιατί ακριβώς τα έθνη λέγουν εγώ και όχι εσύ. Γιατί γίνονται όλοι αυτοί οι καυγάδες μέσα στον κόσμο, τα δικαστήρια? Γιατί γίνονται δίκες? Γιατί γίνονται φόνοι? Διότι υπάρχει αυτό το εγώ. Γιατί εγένεται ο διάβολος? Ο διάβολος ήταν ο ωραιότερος των αγγέλων, ο εσφόρος ο οποίος εκάθιτο πλησίον του Θεού, εγγύς του θρόνου του Θεού. Ενώ όλοι οι Άγιοι Άγγελοι απεμακρύνονται από τον θρόνο του Θεού, ο εσφόρος, ο ωραιότερος των αγγέλων, εκάθιτο κοντά στον Θεό,
πλησίον του Θεού. Και τι έγινε το δια να γίνει διάβολος, ο άγγελος έγινε το διάβολος. Είναι δυνατόν ποτέ αυτό να το φανταστεί κανείς? Και όμως αυτός ο διάβολος δημιουργήθη μόνο όταν είπαν το εγώ. Γιατί λέγει να είναι απάνω από μένα ο Θεός? Εγώ λέγει θα είμαι απάνω από εκείνον. Πόσοι άνθρωποι και σήμερα δεν έχουν τη λέξη αυτή? Δεν ανέχομαι, λέγει, εγώ να μου λέγει εκείνος όχι. Εγώ θα κάνω αυτά που θέλω. Και δημιουργείται αυτή η κόλαση, αδερφή μου. Ο διάβολος μόλις σκέφτει εκείνον το εγώ, την ίδια στιγμή λέγει η Αγία Γραφή, ήρθεν η Θεία Δίκη και είδον, λέγει, τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντος. Έπεσε, λέγει, έπεσε ο διάβολος από το ύψος του κάλους και της ωραιότητος και του θρόνου του Θεού, έπεσε και έγινε το διάβολος. Ο ωραιότερος των αγγέλων έγινε το ασχημότερο των δημιουργημάτων του Θεού. Δεν υπάρχει πλέον άλλη βρωμερά όψης και απεχθής όψης και όψης η οποία είναι αποκρουστική, που δεν μπορεί να την δει κανείς. Θυμηθούμε εκείνον τον ασκητή, ο οποίος έλεγε, Θεέ μου, του έλεγε, αγωνίζομαι με αυτόν τον αόρατο εχθρό, αλλά σε παρακαλώ, του λέγει, να με αξιώσεις να τον δω. Και παρακαλούσε τον Θεό θερμός ο ασκητής. Αξίωσε με, λέει, να τον δω ποιος είναι αυτός που έρχεται και με πολεμεί, διότι έχει δυο όπλα εναντίον μου, το αόρατο και την πανουργία. Δεν έχει τίποτε άλλο όπλα ο διάβολος εναντίον του ανθρώπου. Μόνο δύο όπλα έχει, το αόρατο που δεν το βλέπουμε και την πανουργία η οποία δεν δύναται ο άνθρωπος να φτάσει, να συλλάβει πόσον πονηρός είναι. Και ο ασκητής εκείνος, προσευχόμενος εις τον Θεό, του απήντησε ο Θεός, θα σου το δώσω αυτό που μου ζητάς. Και προχωρώντας εις τον δρόμο του ασκητής, παρουσιάζεται ο διάβολος μπροστά του και όταν τον είδε, τι είπε? Θεέ μου, λέγει, τούτος ο δρόμος που περπατώ, θα προτιμούσα, του λέγει, να είναι γεμάτος κάρβουνα αναμένα και να περπατώ επάνω, παρά να αντικρίσω αυτήν την όψη, να την δω αυτήν την όψη. Και τότε το απήντησε ο Θεός, δεν επέτρεψε να τον δεις όπως είναι, λίγο επέτρεψε να δεις. Μπορούμε, αδερφοί μου, να φανταστούμε τι είναι ο διάβολος? Μπορούμε να φανταστούμε τι είναι αυτός ο εχθρός του ανθρώπου, του οποίου δυστυχώς εμείς ημέραστε και νυχτός ποιούμε τα έργα του και όχι τα έργα του Θεού? Ποιος από εμάς δεν θα ήθελε, αδερφοί μου, ποιος από εμάς δεν θα ήθελε να δει εκείνα τα οποία είδε ο Απόστολος Παύλος? Ποιος από εμάς δεν ήθελε να ειδεί το πρόσωπο του Θεού και όχι του διαβόλου? Ποιος από τον παρόντα κόσμο, όσον κακός κι αν είναι? Βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν είκουσαν λόγων Θεού ποτέ τους, δεν άνοιξαν ποτέ το αιώνιο βιβλίο να δουν τι γράφει. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πεισματοδός θέλουν να απομακρυνθούν από τον Θεό. Δεν μιλούμε για εκείνους, διότι είναι ελεύθερος ο κάθε ένας να κάνει ό,τι θέλει. Ομιλούμε όμως για εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται να κερδίσουν την Βασιλεία των Ουρανών. Ποιος από εμάς δεν ήθελε να ειδεί τον Θεό όπως είναι? Ποιος από εμάς δεν ήθελε να ανέβει εις τον πρώτον, τον δεύτερον και τον τρίτον ουρανών που ανέβει ο Απόστολος Παύλος? Και ποιος δεν θα ήθελε να δει εκείνα τα οποία είδαν τα μάτια του Αποστόλου Παύλου? Και είπε ότι δεν υπάρχει στον κόσμο, λέγει, οφθαλμός που να έχει δει αυτά που είδα εγώ. Δεν υπάρχουν αυτιά, λέγει, να ακούσουν εκείνα τα οποία εγώ ήκουσα. Και ούτε στην καρδία του ανθρώπου ανέβη πόποτε, λέγει, εκείνα τα οποία με αξίωσαν ο Θεός και είδα. Και έρχονται σήμερα οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, έρχονται οι άνθρωποι αυτοί
οι οποίοι απαξιούν να μελετήσουν τον Λόγο του Θεού και φωνάζουν και πεισματώνουν και λέγουν τούτα τα λόγια. Δεν υπάρχει άλλος κόσμος. Ποιος επήγε και είδε και ήρθε να μας πει? Δεν είναι μόνο ο Απόστολος Παύλος ο οποίος είδε τα του ουρανού και οι Άγιοι διαμέσου των αιώνων, όπου έδωκαν τον εαυτόν τον δια των Χριστών και αυτοί εξιώθησαν να ειδούν τον Παράδεισο. Ένα μόνο έχω να αναφέρω. Εξερχόμενοι από τον Ιερό Ναόν, προσπαθήστε να ειδείτε ένα βιβλίο το οποίο γράφει «Οπτασία φοβερά του Αγίου Κοσμά». Διαβάστε το αυτό το βιβλίο και θα δείτε τι είναι η ζωή μας και τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση. Διότι αυτός ο Άγιος του Θεού εξιώθη ενώ βρισκόταν στον κόσμο τούτον να μεταφερθεί από αυτόν τον κόσμο εις τον αιώνιον κόσμο, να ειδεί τον Παράδεισο, να ειδεί την κόλαση, να ειδεί την αγωνία της ψυχής που φεύγει από το σώμα για να εισέλθει πλέον εις τον αληθινόν κόσμο. Αυτός ο κόσμος ο οποίος ζητεί να ειδεί τον Θεό, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος δεν βλέπει τον έξω άνθρωπο αλλά τον έσω άνθρωπο. Πόσοι από εμάς βλέπουμε στον δρόμο, στη ζωή μας, στο πέρασμα της ζωής μας, πόσοι από εμάς δεν βλέπουμε ανθρώπους να στέκονται υπερήφανοι, ντυμένοι με τα στέμματα του κόσμου τούτου, με ωραίες φορεσιές και καθαρές, με ανάστημα υπερήφανων ενώπιον των άλλων? Πόσοι από εμάς δεν έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι λέγουν αυτός είναι ο μεγιστάνας του πλούτου, αυτός είναι ο οποίος έχει τόσες και τόσες επιχειρήσεις και τόσα και τόσα χτήματα και οικήματα και περιουσίες? Πόσοι από εμάς δεν βλέπουμε εμείς στον δρόμο να περπατούν άνθρωποι καλοχτενισμένοι, καλοφορεμένοι και να κινούνται μέσα στον δρόμο και να τους βλέπουμε και να τους καμαρώνουμε? Αν ήταν όμως ο Πανάγαθος Θεός να εξεσκέπαζε τον άνθρωπο, όλους μας τους ανθρώπους, και εμείς αυτή τη στιγμή που μιλούμε εδώ, αν ήταν δυνατόν ο Πανάγαθος Θεός να ανοίξει τον έσω κόσμο και να βλέπαμε ο ένας τον άλλον, ξέρετε ότι δεν θα είχαμε που να πάμε να κρυφτούμε? Ξέρετε αν επέτρεπε ο Πανάγαθος Θεός μόνον να ειδούμε αυτά στα βρωμερά σκέψεις τα οποία καλλιεργούμε μέσα μας και νομίζουμε ότι δεν μας βλέπει κανένας? Αυτός ο έσω άνθρωπος είναι ο κρυπτός άνθρωπος. Είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς διαπράττει και τα κρυφά. Επειδή είναι κρυπτός ο έσω άνθρωπος, ζητεί ο άνθρωπος όλα τα κακά να τα κάνει στα κρυφά. Και είναι εκείνα τα οποία είπε ο Απόστολος Παύλος. Τα δε, λέγει, κρυφή γενόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγει. Πού μπορείς, λέγει, να απαριθμίσεις ή να περιγράψεις, λέγει, αυτά τα οποία κάνουν οι άνθρωποι εις το κρυφό? Πλην όμως, εκτός των ανθρώπων, έχει έναν άλλον ο οποίος βλέπει τον έσω άνθρωπο. Και όταν ο έσω άνθρωπος δεν είναι καθαρός, δεν μπορεί να ειδεί τον Θεό. Η καθαρά ψυχή, η ψυχή εκείνη η οποία έχει τα μάτια ανοιχτά και εκείνη η οποία έχει την καθαρότητα ενώπιον του Θεού, μόνον αυτή η ψυχή θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό. Οι λέξεις καθαρός, καθαρότης, εκφράζουν την έννοια, προκαλούν με το άκουσμα των μόνον ευάρεστον συνέστημα εις τον άνθρωπο. Ο καθαρός άνθρωπος όλοι τον πλησιάζουν. Ο καθαρός άνθρωπος ο οποίος τον πλησιάζεις και βλέπεις τον έξω άνθρωπο, σου αρέσει και λες ωραίος είναι, καλοντημένος, και περισσότερον πάντων όταν η γυναίκα θέλει
να ενδύσει αυτό το άγαλμα, το πύληνον, το οποίο όταν φύγει η ψυχή από μέσα δεν μπορεί να σταθεί ούτε 24 ώρες κοντά στους οικείους της. Η γυναίκα δίνει και αυτήν την τιμή της μόνο και μόνο να ενδυθεί ή να καλοπιστεί. Βλέπει τον έξω άνθρωπο, δεν προσπαθεί να ενδύσει τον έσω άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να είναι καθαρός στα μάτια του Θεού. Λέγει, θέλω απ' έξω, λέγει, να φαίνομαι ωραία και καθαρή. Είναι τούτο και εις την αντίπεραν όχθην, και ο άνθρωπος το ίδιο ζητεί. Το περισσότερο δε δεν επιθυμεί να ενδύεται και να εμφανίζεται στους δρόμους και στην εργασία. Έρχεται και εντός του ναού. Πόσες και πόσες γυναίκες δεν εφαρμόζουν αυτό το οποίο λέγει ο Θεός. Πρέπει, λέγει, εσύ εισερχομένη στον ναό μου, λέγει, στο σπίτι μου, και θέλουσα να προσευχηθείς, λέγει, σε μένα, μόνο με έναν τρόπο θα προσευχηθείς. Θα έχεις καλυμμένη την κεφαλή με το μαντιλάκι σου, λέγει ο Θεός. Εάν δεν έχεις την κεφαλή σου καλυμμένη, λέγει, τότε η προσευχή σου δεν αναβαίνει στο θρόνο μου. Διότι εκείνο το κάλυμμα στην κεφαλή, λέγει, είναι εκείνο το οποίο φανερώνει την ταπείνωση της γυναικός. Πλην όμως τι κάνει η γυναίκα, μπορεί να πάει στο κομμωτήριο και όλο το βράδυ δεν θα κοιμηθεί όπως κοιμούνται όλοι οι άνθρωποι, θα είναι, λέγει, εις μία θέση μη χαλάσει το χτένισμα το οποίο επήρε από το κομμωτήριο για να πάει την άλλη μέρα στην εκκλησία, να δείξει όχι τον έξω άνθρωπο, αλλά να δείξει τον έξω άνθρωπο εκείνο το καλόπισμα, εκείνο το χτένισμα ή εκείνα τα δαχτυλίδια και τα βραχιόλια τα οποία έχει. Αδερφοί μου, τούτα ο Θεός δεν τα θέλει. Ο Θεός θέλει καθαρόν τον έσω άνθρωπον. Η καθαρότητα του έσω, του εσωτερικού ανθρώπου, είναι αυτή η οποία προχωρεί στον δρόμο του Θεού. Διότι ο Θεός προχωρεί βαθύτερον από αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς. Θέλει ο άνθρωπος να ειδεί τον άειλον κόσμο, να ειδεί τους αγγέλους και τον Θεό. Πλην όμως για να ειδείς τον Θεό πρέπει να είσαι καθαρός. Από την ψυχή όταν λείπουν οι αρετές, τι θα επιδείξεις στον Θεό? Να επιδείξεις το σώμα, αλλά αυτό όταν φύγει η ψυχή γίνεται χώμα. Και το σώμα μεταβάλλεται ως ο ασπονδότερος εχθρός της ψυχής. Όταν θα εισέρθουμε εντός του παραδείσου, εκεί δεν θα ειδούμε κανέναν άλλον, ημιμήνουν αυτό το σώμα. Εκεί θα στέκεται το σώμα μας και θα ακούσουμε κατά δίκην φοβεράν. Δεν εργάστης δια των παράδεισων, εργάστης για μένα, θα πει το σώμα. Άρα δεν έχεις θέση να μπεις μέσα και θα εξέρθομεν εκ του παραδείσου μη έχοντες ένδυμα γάμου. Αδερφοί μου, το σώμα είναι εκείνο το οποίο, εάν δεν το νικήσει η ψυχή, εκείνο το σώμα θα μας βάλει στην κόλαση. Και αν σκεφτούμε ότι οι οφθαλμοί μας δεν περιορίζονται, όταν σκεφτούμε ότι τα αυτιά μας δεν τα περιορίζουμε, όταν σκεφτούμε ότι το στόμα μας δεν το περιορίζουμε, ότι τα χέρια μας δεν τα ελέγχουμε και όταν τα πόδια μας δεν τα ελέγχουμε, να έχουμε υπόψη ότι τούτο το σώμα γίνεται ο ασπονδότερος εχθρός της ψυχής. Αυτό το σώμα χτυπά την ψυχή. Είναι σιαμαία αδέρφια. Σιαμαία τέκνα είναι εκείνα τα οποία έχουν έναν σώμα και δύο κεφαλές και τέσσερα χέρια. Βλέπεις ένα σώμα, βλέπεις δύο κεφαλές, βλέπεις τέσσερα χέρια και βλέπεις δύο πόδια. Είναι τα σιαμαία τέκνα.
έχουν ενωθεί μέσα στην μήτρα της μητρός των, ενώθησαν και τώρα περπατούν και τα δύο, ζουν και τα δύο. Σε μια στιγμή όμως σηκώνεται το ένα και χτυπά το άλλο για να το πεθάνει. Αυτή είναι η ψυχή και το σώμα, αδερφοί μου. Εάν το σώμα χτυπήσει αλίπητα την ψυχή και την πεθάνει, τότε αλίμονος των άνθρωπων. Εάν όμως η ψυχή κυβερνήσει το σώμα, τότε να γνωρίζουμε ότι εισήρθαμε στη βασιλεία των ουρανών. Διότι το σώμα ζητά τα του κόσμου, η ψυχή ζητά τα του Θεού. Και αν νικήσει το σώμα την ψυχή, αλίμονον, τότε ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος ζητεί να ομοιωθεί με τον κόσμο. Παράδειγμα, δεν μπορούν αυτές οι χώρες της αμαρτίας, η Αμερική και η Αγγλία και η Ευρώπη, δεν μπορούν να παρουσιάσουν κάτι το αμαρτωλό. Μόλις το παρουσιάσουν, αμέσως μεταδίδεται σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Χριστιανική Ελλάς. Θα δείτε τα ναρκωτικά, δεν εισήρθαν από την Ελλάδα. Εισήρθαν από εκείνη την Αμερική και εκείνη την Αγγλία. Δεν εισήρθαν, δεν τα γέννησαν εδώ τούτος ο τόπος. Μετεδόθη μια ασθένεια κολλητική η οποία ήρθε και μετεδόθη σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτά τα τέκνα των Ελλήνων. Και αυτά τα παιδιά δεν έχουν να ακούσουν λόγων Θεού. Δεν τρέφονται με το μάνα του ουρανού. Ποιος θα τα θρέψει? Εφόσον οι τυφλοί οδηγούν τυφλούς, θα πέσουν και οι δύο εις τον γρυμνό. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μεριμνήσει για αυτά τα παιδιά? Να τα δούμε από την ηλικία την μικρά, μόλις γεννηθούν. Εκείνα τα παιδιά δεν ακούν από τους γονείς καμία λέξη καλή. Και εκείνα ομοιώνονται με τους γονείς των. Φεύγουν από την Αγκράτη των Διαναϊσίαστων στο δημοτικό σχολείο και τι θα ακούσουν εκεί? Εάν θέλετε να καταλάβετε τι γίνεται εις αυτόν τον τόπο, πλησιάστε ένα σχολείο από το δημοτικό σχολείο, από το νηπιαγωγείο ακόμη. Θα δείτε εκεί ότι εκολάπτονται τα τέκνα των Ελλήνων για να ομοιάσουν με εκείνους που τα γέννησαν. Και να εισέρθετε στα γυμνάσια, πηγαίνετε ως εκεί και θα δείτε τους καθηγητάς να βλασφημούν, να εσχρολογούν, να οδηγούν τα τέκνα των Ελλήνων προς την καταστροφή, όχι την πρόοδο. Και εισέρχεται και σε εκείνα τα πανεπιστήμια, τότε αλίμονο και τρισαλίμονο, εκεί οργιάζει πλέον η ανηθικότηση στο έπακρο, διότι οι πάντες ομιλούν εναντίον της ηθικής ζωής. Δεν υπάρχει σήμερα ηθικός κόσμος. Ο ηθικός κόσμος εξαφανίστηκε. Εκυριάρχησε το σώμα, η σάρκα, αυτό το οποίο λέγει ο Θεός. Όταν έρθω να κρίνω τον κόσμο, λέγει, αυτός ο κόσμος θα είναι μια σάρκα. Θα είναι όπως τον καιρό του Νόε, λέγει, που έβγα τον κατακλυσμό προς την οργία του ανθρώπου. Θα τρώγουν, θα πίνουν και θα αμαρτάνουν οι άνθρωποι. Αυτός είναι ο παρόν κόσμος. Αδερφοί μου, μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Η καρδία δεν λαμβάνεται ως κυριολεκτική φράση. Η καρδία είναι όλος ο έσω κόσμος, ο εσωτερικός κόσμος. Δεν είναι η καρδία αυτή η οποία στέλνει το αίμα εις το σώμα. Όλος ο έσω άνθρωπος είναι η καρδία του ανθρώπου, την οποία ο Θεός βλέπει, αλλά βλέπει όχι εντοπισμένο το παν εις την καρδία. Όλος ο έσω άνθρωπος, η διάνοια του ανθρώπου, οι σκέψεις του ανθρώπου, η καρδία του ανθρώπου, ο εσωτερικός κόσμος, αυτή είναι η καρδία του ανθρώπου. Αυτή είναι εκείνη η οποία ακριβώς λέγουμε εμείς ότι ο άνθρωπος αυτός, λέμε, είναι άκαρδος, σκληρός. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πάνω του καρδιά, λέγει, δεν πονεί, δεν συμπονεί το συνάνθρωπό του. Με αυτά όμως δεν εννοούμε την καρδία, εννοούμε όλον τον έσω άνθρωπο. Εδώ η μεταφορική έννοια
στην Αγία Γραφή λέγει εκείνον το συναισθηματικόν τη ψυχή σύνολων και ευγενών πόθων και επιθυμιών, ότι είναι ευγενές, ότι είναι Άγιο μέσα μας, αυτή είναι η καρδία του ανθρώπου. Και ο Πανάγαθος Θεός έδωκε την πρώτη εντολή στον άνθρωπο: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεως την οποία έχεις. Δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε άλλο δεν θα αγαπήσει τον κόσμο τούτο και δεν θα δώσει τον έσω άνθρωπον, είναι μόνον πρώτα εις τον Θεό. Εκεί θα είναι οι σκέψεις του ανθρώπου, ο συλλογισμός του ανθρώπου, και εμείς πάντοτε να έχουμε υπόψη μας ότι ο Πανάγαθος Θεός βλέπει τον έσω άνθρωπο. Παράδειγμα, όταν οι εχθροί του εστέκονται απέναντί του και επί τα θαύματα ο Χριστός, εκείνοι έλεγαν: ποιος είναι αυτός ο οποίος αφαιρεί αμαρτίας? Το εσκέφτησα μόνον. Και τότε ο Πανάγαθος Θεός εγύρισε και του λέγει: είναι τι ενθυμίστε πονηρά εν τες καρδίες ημών. Πώς σκέφτεστε αυτά τα πονηρά, τους λέγει μέσα σας. Ελέγχει ο παντοδύναμος και παντογνώστης Θεός τον έσω άνθρωπον. Και άλλοτε σημαίνει αυτήν την καρδία του ανθρώπου και άλλοτε ολόκληρον τον έσω άνθρωπον. Και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες καρδίες ημών. Ελέγχει δηλαδή και τους διαλογισμούς του ανθρώπου ο Θεός. Ελέγχει τα σκέψεις του ανθρώπου ο Θεός. Και δεν είναι δυνατόν να γλιτώσουμε εμείς από εκείνα τα οποία ο Θεός μπροστά του είναι όλα καθαρά και δεν υπάρχει τίποτε σκεπασμένο. Η πνευματική του εσωτερικού ανθρώπου καθαρότης, η αγνώτης της ψυχής, η ακεραιότης του χαρακτήρος, όλα αυτά είναι ο εσωτερικός κόσμος. Η ψυχή, η νόηση, το συνέστημα, η θέληση, όλα αυτά αποτελούν τον έσω άνθρωπον. Ο νους του ανθρώπου, οι σκέψεις, οι ενθυμίσεις, οι εντυπώσεις, οι αναμνήσεις, οι φαντασίες, όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία αποτελούν τον έσω άνθρωπον. Και όταν έχουμε ακαθάρτους σκέψεις, πονηρά σκέψεις που προκαλούν εντροπή, προκαλούν εσχήνη, την αποστροφή εάν εφανερώνοντο και δημοσιεύοντο, όλα αυτά τα βλέπει ο Πανάγαθος Θεός. Την διάνοια ελευθέραν από ψευδής ιδέας, από πλάνας και αντιλήψεις και δυσιδαιμονίας και σχέδια αμαρτωλά και κακοποιά και εγκληματικά σχέδια, δηλαδή τα οποία ο σκεπτόμενος άνθρωπος ζητεί, όλα αυτά τα βλέπει ο Θεός και πρέπει να φύγουν από τον άνθρωπο για να δυνηθεί να ειδεί τον Θεόν. Ο ακάθαρτος παραθεό, λέγει το βιβλίο των παροιμιών, ο ακάθαρτος παρά το Θεό είναι ο υπερήφανος άνθρωπος. Αυτός ο οποίος είπαμε στην αρχή του κηρύγματος, αυτός ο οποίος δεν μπορεί να ειδεί τον Θεό, είναι αυτός ο οποίος λέγει ότι εγώ είμαι και κανείς άλλος. Εγώ γνωρίζω τα πάντα. Εγώ κατέχω τα πάντα. Εγώ είμαι και όχι εσύ. Αυτός είναι, λέγει, ο ακάθαρτος παρά το Θεό, ο υψηλοκάρδιος, ο υπερήφανος, αυτός ο οποίος δεν ταπεινώνεται με τίποτε. Και τον βλέπεις ακριβώς όταν γίνεται η πάλη εις τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου. Λέγει ο λειτουργός του Θεού: ταπεινώ σου πονηρέ δαίμονα, η απάντηση, τον κακό σου τον καιρό που θα ταπεινωθώ. Αυτό λέγει ο διάβολος. Το ίδιο λέγει και ο άνθρωπος. Τι να ακούει στον διάβολο και τι να ακούει στον άνθρωπο, ο οποίος θέλει να επιβάλλει αυτά τα οποία γνωρίζει, αυτά τα οποία θέλει, αυτά τα οποία πρεσβεύει, αυτά τα οποία νομίζει ότι είναι
αυτά εκείνα τα οποία πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αδερφοί μου, τα εκπορευόμενα από τον άνθρωπο, από το στόμα του ανθρώπου, είναι ακάθαρτα. Πότε όμως είναι καθαρά? Πότε είναι ακάθαρτα? Καθαρά είναι όταν ο έσω άνθρωπος είναι καθαρός. Ακάθαρτα είναι όταν ο έσω άνθρωπος είναι ακάθαρτος. Πλησιάζεις έναν άνθρωπο και από τα λόγια του θα αντιληφθείς ότι εκείνα τα οποία έχει μέσα του τα λέγει το στόμα. Εκ του στόματος λέγει κρινώσε. Από το στόμα θα σε κρίνω, λέγει ο Θεός. Από την γλώσσα θα σε κρίνω, λέγει. Και μην νομίζουμε ότι ό,τι πούμε, αστείο είναι, δεν είναι τίποτε. Το λέγω από αστείο. Πλην όμως, εκ του περισσεύματος της καρδίας, ομιλεί το στόμα. Δηλαδή, ο έσω άνθρωπος τι είναι, για να το πούμε πιο απλά, να το καταλάβουμε, είναι ένα ποτήρι. Εάν μέσα στο ποτήρι βάλεις γλυκί νερό, θα βγει γλυκί νερό. Εάν βάλεις μέλι, θα βγει μέλι. Εάν βάλεις κρασί γλυκί, θα βγει κρασί γλυκί. Αν βάλεις νερό γλυκί, θα βγει νερό γλυκί. Αν βάλεις όμως πικρό κρασί, πικρό θα χυθεί. Αν βάλεις αλμυρό νερό, αλμυρό θα χυθεί. Και αν βάλεις ακαθαρσίες, ακαθαρσίες θα βγουν από το ποτήρι. Αυτός είναι ο έσω άνθρωπος. Είναι αυτό το οποίο λέγει ο Θεός, ότι εκ του περισσεύματος, λέγει, της καρδίας, ομιλεί το στόμα. Δηλαδή ξεχυλίζει πλέον ο έσω άνθρωπος και από τον έσω άνθρωπο βλέπουμε το στόμα του που τον παρουσιάζει ποιος είναι. Πλησιάζεις σε ένα γραφείο, σε μια επιχείρηση, σε μια εργασία, σε μια οικοδομή, πλησιάζεις σε ένα γραφείο το οποίο έχει όνομα και αμέσως εκείνη τη στιγμή θα ακούσεις από εκεί τι έχει μέσα ο κόσμος. Θα διαπιστώσεις ποια είναι η πέριξ σου συμπεριφορά των ανθρώπων. Όπως είναι μέσα τους, θα βγάλουν και έξω να ομιλήσουν. Εκ γάρτες καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, οφθαλμός πονηρός, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα τα αυτά τα πονηρά έσωθεν εκπορεύεται και κινεί τον άνθρωπο, λερώνει τον άνθρωπο. Και είναι τούτο ακριβώς το οποίο έρχονται και εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να νηστεύσουν. Έχουν στηριχθεί πάνω εις αυτά της Αγίας Γραφής τα λόγια και λέγουν δεν βαριέσαι, αυτά τα οποία τρως δεν είναι κακό, αυτά τα οποία εξέρχονται είναι το κακό. Παρερμηνεύουν την Αγία Γραφή και διώχνουν τον μισθό και την αρετή της νηστείας. Ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος παραγγέλει προς τους χριστιανούς τα ακόλουθα που αποτελούν επεξήγηση του παρόντος σημείου. Το λοιπόν αδελφοί μου λέγει, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα εστίν αληθή, όσα έθιμα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Δηλαδή ταύτα να συλλογίζεστε και να ενθυμίστε και να επιθυμείτε και να αποφασίζετε. Ταύτα πράσετε και ο Θεός της ειρήνης έστω με θυμών αμήν. Δηλαδή φεύγει τον έσω παλαιών άνθρωπων, τον οποίο λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τον έχουμε όλοι μας. Αυτόν τον έσω άνθρωπον τον ονομάζει παλαιών άνθρωπον. Και η κοινή γλώσσα η οποία φτάσαμε σήμερα να μην την έχουμε, για να απολαμβάνουμε την όμορφη γλώσσα της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου, αυτήν την καθαρεύουσαν την οποία έδιωξαν οι άνθρωποι, αυτός ο παλαιός άνθρωπος ονομάζεται παλιάνθρωπος. Και αν σε πλησιάσει ένας και σου πει είσαι παλιάνθρωπος, είσαι έτοιμος να τον ξεσχίσεις με τα νύχια σου. Και όμως όλοι μας είμαστε παλιάνθρωποι, διότι μέσα μας κρύβομεν έναν παλαιόν άνθρωπο γεμάτον αδυναμίες. Αυτόν τον παλαιόν άνθρωπο, λέγει ο Απόστολος Παύλος, πρέπει να τον βγάλετε από πάνω σας.
απεκδίσαστε, λέγει, απεκδιθείτε των παλαιών άνθρωπων, όπως το φίδι το οποίο περνά μέσα από μίαν στενή τρύπαν για να αφήσει το δέρμα του, και όταν φύγει από την άλλη μεριά πίσω του αφήνει το δέρμα του για να μεγαλώσει το φίδι, έτσι μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο, βγάζει τη μια χρονιά το ένα δέρμα και την άλλη χρονιά το άλλο δέρμα και μεγαλώνει το φίδι και γίνεται μεγάλο, αλλά βγάζει εκείνο το δέρμα του, το οποίο και οι μάγοι το παίρνουν, οι μάγισσες, και το λέγουν πουκάμισο, λέγει, του φιδιού, και το βάζουν στους γαμπρούς και τις νύφες την ώρα που παντρεύονται για να τους φυλάγει, λέγει, από το μάτι το κακό. Αχριστεύεται ότι είναι ο Σταυρός, αχριστεύεται η δύναμη του Σταυρού. Και τι είναι ο Σταυρός? Ο Σταυρός δεν είναι τίποτε. Θα βάλω, λέγει, την κεφαλή του φιδιού, θα βάλω το πουκάμισο του φιδιού στην τσέπη του γαμπρού, θα βάλω, λέγει, το ψαλιδάκι και το σίδερο, λέγει, στην τσέπη του γαμπρού, για να μην τον πιάνει το μάτι. Αδερφοί μου, αυτός είναι ο έσω παλαιός άνθρωπος. Αλλά η καθαρότηση της καρδίας, αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό είναι το σημείο το οποίο εμείς πρέπει να ελέγξουμε. Και πώς να το ελέγξουμε, αδερφοί μου, όταν ο Πανάγνωθος Θεός μας λέγει ότι μέσα μας κρύβεται η υπερηφάνεια. Αρκεί εις τον έσω άνθρωπο να εισχωρήσει ο δαίμον της ανηθικότητος εις την ψυχή του νέου ή της νέας, για να παραμελήσει το έργο, τα σπουδά, το καθήκον του. Πόσα νέα παιδιά πέφτουν από την Ακρόπολη, διότι ακριβώς άφησαν τον δαίμονα της ανηθικότητος να εισέλθει μέσα στην ψυχή των. Αφήκαν την καθαρότητα της ψυχής και πήραν των μάτιων κόσμων, και η απόγνωση τους οδήγησε στην αυτοκτονία. Αρκεί να καταλάβει την ψυχή του συζύγου ή της συζύγου η μανία της ανηθικότητος για να παραλύσει ολόκληρο το σπίτι, να καταστραφούν οι δεσμοί της συζυγίας, να παγώσουν τα φυσικότατα και βαθύτατα αισθήματα προς τα παιδιά, να αφαιθούν γυμνά και πεινασμένα και να συναντούν αντί της αγάπης μίσος και αποστροφή προς τον πατέρα ή την μητέρα, που παρεξέκλειναν από την απαισία αυτήν αμαρτίαν, να παρακολουθήσει κανείς το διαζύγιο και την διάθεση της οικογενείας. Γιατί? Διότι εισήλθεν ο δαίμον της ανηθικότητος και εμαύρισε τον έσω άνθρωπον. Η ψυχή αμαυρώθη, δεν έμεινε καθαρά. Πώς να δει τον Θεό και πώς θα απολαύσει τα του Θεού? Σπανίως ο κλέπτης, ο καταχραστής, ο μέθυσος, ο χαρτοπαίχτης, ο εγκληματίας, σπανίως θα ανοίξει το στόμα του να ομιλήσει για τον Θεό. Και τώρα εις αυτήν την γενεά όπου εφτάσαμε και στα σημέρα όπου εφτάσαμε, αδερφοί μου, μην ξεχνάτε ότι εκείνα τα παιδιά, τα νεαρά, τα οποία εθυσίασαν εις τον σατανάν τα ανύποπτα θύματα των και έκαναν ανθρωποθυσίες εις τον διάβολο, αυτά έχουν ομολογήσει πολύ φρικτά πράγματα, τα οποία ολίγων κατ' ολίγων εξέρχονται στο φως. Και παρακολουθούμε ότι η Ελλάς πλέον έχει στραφεί προς τα οπίσω. Ήτο η ειδωλολατρική Ελλάς, προτού έρθει ο Απόστολος Παύλος, η ειδωλολατρική Ελλάς γίνεται σήμερα. Όλοι καταφεύγουν στην μαγεία για να εκδικηθούν των συνάνθρωπών των. Αδελφοί μου, η ακεραιότης του φρονήματος και του έσου ανθρώπου, του χαρακτήρος, είναι αυτά τα οποία πρέπει να μας ακολουθούν. Πότε λέγουμε το νερό ότι είναι καθαρόν? Όταν είναι αγνών, ανώθευτον, ελεύθερον από κάθε ξένον σώμα και ξένην ουσίαν. Πότε δε τον χρυσόν τον λέγουμε καθαρόν? Όταν είναι γνήσιος, ελεύθερος από πάσαν άλλην ύλη, άκρατος, ανώθευτος. Τούτο ακριβώς ισχύει και εδώ. Καθαροί στην καρδία άνθρωποι είναι όσοι έχουν αγνών και ανώθευτον και άδωλον φρόνημα. Όσοι έχουν χαρακτήρα γνήσιων, ακύβδηλων, ακέραιων, αληθινών. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς έχουν και την πίστη ότι κάποια ημέρα θα ειδούν τον Θεόν.
είναι αυτοί οι οποίοι ονομάζονται καθαροί την καρδία. Γίνεστε φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Να είστε, λέγει, θέλω ημάς σοφούς μεν είναι εις το αγαθόν, ακεραίους δε εις το κακόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ώστε δια της σοφίας, λέγει, να αποφεύγουν τα σπλεκτάνα των επιτηδίων, δια της ακεραιότητος να διασώζουν τον εαυτόν των, εις τον αγώνα κατά του κακού και των κακών, καθαρών από παν ασυμβίβαστον προς το ειλικρινές και άδωνον χριστιανικόν φρόνημα. Η αμοιβή εκείνων οι οποίοι αγωνίζονται να κρατήσουν τον έσω άνθρωπον καθαρόν είναι πολύ μεγάλη, αδερφοί μου. Η δύνατο ο Κύριος να είπε απλώς ότι τον Θεόν όψονται. Οι άνθρωποι, λέγει, τον Θεόν όψονται. Πλην όμως είπε και τούτη τη λέξη. Αυτοί, λέγει, τον Θεόν όψονται. Ποιοι αυτοί? Αυτοί οι οποίοι έχουν τον έσω άνθρωπον καθαρόν. Αυτοί θα δουν τον Θεόν. Δηλαδή μόνον αυτοί οι καθαροί και άδωλοι και ειλικρινείς. Οι αγνοί και εξυγενισμένοι και εξυγιασμένοι θα είδουν τον Θεόν. Ουχή δε οι μολυσμένοι με τας κακάς ιδέας και επιθυμίας και έξις. Οι διαφθείραντες και εκφυλίσαντες την καρδίαν των και τη αυτήν φωλεάν παθών ενώπιον του Θεού αυτήν παρουσιάζοντες. Όχι αυτή, λέγει. Όχι οι ανηλικρινείς και δόλοι, οι υποκριτέ και οι απατεώνες. Όχι οι πονηροί και οι διεστραμμένοι. Αυτοί δεν μπορούν να ειδούν τον Θεόν. Θα ειδούν τον Θεόν μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν τον έσω κόσμο καθαρόν. Τον Θεόν όψονται. Ακριβέστερον, το μέγεθος της αμοιβής αυτής που θα απολαύσουν η καθαρή την καρδία δεν είναι δυνατόν, εφόσον βρισκόμεθα εις τον παρόντα κόσμο, να το είδαμε. Διότι το να ειδεί κανείς τον Θεόν είναι ίσον με το να γνωρίσει πλήρως τον Θεόν. Είναι αυτό το οποίο ακριβώς απευθύνει ένα μικρό παιδί. Εγνώρισες τον Θεόν, αγαπάς τον Θεόν, εγνώρισες τον Χριστόν? Αυτό το ερώτημα έρχεται εις τον κάθε έναν από εμάς. Πράγμα το οποίο είναι αδύνατον εις τον πεπερασμένο και ατελή άνθρωπον του κόσμου τούτου να κατανοήσει τι είναι ο Θεός. Θα καταστεί όμως δυνατόν όταν εξέλθει από τον κόσμο τούτον και εισέλθει στην αιωνιότητα. Τι θα δούμε εκεί κατά τον Απόστολον Παύλον όταν γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του εις το 13ο κεφάλαιο εις τον 12ο στίχο. Τι θα δούμε? Βλέπουμε γάρ άρθει διεσόπτρου και ενίγματι των Θεών. Τον πιστεύουμε και τον βλέπουμε εις την σκέψη μας των Θεών. Τότε όμως, λέγει, όταν θα φύγουμε από τον κόσμο τούτον και θα έχουμε την καρδία καθαράν, λέγει, τότε πρόσωπον προς πρόσωπον θα ειδούμε τον Θεόν των αληθινών. Αδερφοί μου, μπορούμε να φανταστούμε ότι θα ζούμε με τον Θεόν, με τους αγγέλους, με την Παναγία μας, με τους Αγίους, όταν φύγουμε από τον κόσμο τούτον με μία προϋπόθεση, όταν έχουμε τον έσω κόσμο καθαρόν? Αυτήν όμως την έννοια εκφράζουν και οι θεόπνευστοι λόγοι του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος είπεν, υπενθυμίζον τον κάθε άνθρωπο που έχει καθαράν καρδία, λέγει τούτα τα λόγια. Αγαπητοί, μην τέκνα Θεού εσμεν και ούπε φανερώθη τι εσώμεθα. Δεν έχουμε φανερωθεί ακόμη, λέγει, τι είμεθα. Είμεθα τέκνα του Θεού. Είδαμε δε ότι εάν φανερωθεί, λέγει, ο Θεός, όταν έρθει η στιγμή που θα φανερωθεί, λέγει, όμοι αυτό εσώμεθα. Θα λάμψουμε, λέγει, όπως ο ήλιος. Όπως ο ήλιος ο οποίος φέγγει τώρα εις τον κόσμο τούτον, έτσι θα λάμψουν τα πρόσωπα εκείνων οι οποίοι θα κληρονομήσουν την βασιλεία των ουρανών. Ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί και πάσου έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό αγνίζει αυτόν καθώς εκείνος αγνός εστί. Αγωνιάς, αδερφέ μου, και θέλει να ειδείς τον Θεόν. Πρέπει να αγνίζεις τον έσω άνθρωπον, να τον έχεις καθαρόν για να ειδείς τον Θεόν.
ξέρουμε καλά ως χριστιανοί φωτισμένοι με την αλήθεια του Ευαγγελίου ότι τώρα από την παρούσα ζωή είναι τα τέκνα του Θεού. Αλλά ακόμη δεν μας εφανερώθη τι θα γίνουμε, ποια θα είναι η αμοιβή την οποία θα λάβουμε, εις ποιαν κατάσταση θα υψωθούμε. Ξέρουμε επίσης καλά ότι κατά την μεγάλη της κρίσης και μισθαποδοσίας ημέρα, οπότε θα γίνει πλήρως φανερά η αμοιβή μας, τότε θα γίνουμε όμοιοι προς τον Θεό, προς τον Πατέρα Θεό. Απόδειξη δε τούτου ότι θα γίνουμε όμοιοι προς τον Πατέρα είναι ότι θα τον είδαμε όπως είναι. Όλη την δόξα, την τελειότητα, την μεγαλοπρέπεια του Θεού. Διότι δεν μπορεί κανείς να τον είδει όπως είναι εάν δεν γίνει όμοιος προς Αυτόν. Εάν δεν αγαπήσεις τον Θεό, αδερφέ μου, δεν θα δεις τον Θεό. Εάν αγαπήσεις τον Θεό, θα τον δεις τον Θεό. Θα σου δώσει εκείνο το οποίο ποθείς. Αδερφέ μου, ερωτάς εν αγωνίως και λέγεις, θα σωθώ. Και σε ρωτώ και σου λέγω, αγαπάς τον Θεό. Θέλεις να σωθείς. Και λέγεις ναι, θα σωθείς αδερφέ μου. Διότι αγωνίζεσαι να πας κοντά στον Θεό. Προσθέτει δε ο Απόστολος Παύλος και λέγει ότι ο χριστιανός ο οποίος έχει την βεβαία εντάξει την ελπίδα ότι θα είδει τον Θεό και θα ομοιωθεί προς τον Θεό αγνίζει, καθαρίζει την καρδία του από πάντα μολυσμών της αμαρτίας όπως αγνός και καθαρός και Άγιος είναι ο Θεός. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάθης μου, λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Δεν ζητεί τίποτε άλλον από τον Θεό ο προφήτης, αλλά του λέγει, Κύριε, του λέγει, δώσ' μου καρδίαν καθαράν. Δώσ' μου, λέγει, μέσα μου να βασιλεύει η καθαρότης, να είναι το πνεύμα σου μέσα μου, να κάθεται μέσα μου το πνεύμα σου. Και όπως και ούτως αξιωθόμεν εις την περίφημον εκείνην ημέραν της αμοιβής, να ευρεθόμεν μεταξύ εκείνων που θα ακούσουν την μακαρίαν φωνή του Θεού. Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Αυτοί θα δουν τον Θεόν και ήθε αδερφοί μου, εμείς ακούοντας το Λόγο του Θεού, να αγωνιστούμε εις τον παρόντα κόσμο. Να αγνίσουμε τον έσω άνθρωπον. Να διώξουμε την πονηρία και τον φθακό φθαλμό των πονηρών. Και να πάρουμε την ευλογία του Θεού μας και να αξιωθούμε και στην επουράνιον του Βασιλεία να τον ειδούμε όπως είναι και να ζήσουμε μαζί του αιωνίως. Αμήν.